Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο μαθητής ή και στη συγκεκριμένη περίπτωση κατ' επέκταση ο χρήστης είναι να μπει στο Google Play. Πηγαίνουμε στο Google Play και πάνω στο πεδίο αναζήτησης γράφουμε τη λέξη σκούλα και μας βγάζει τις δύο εφαρμογές που υπάρχουν. Η μία είναι για τη γεωγραφία σήματα αρθρωτικού που είπαμε και για την πληροφορική της αλφαγυμνασίου. Το επόμενο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε εγκατάσταση στην εφαρμογή. Εντάξει, πατάμε να τη δούμε. Στις συγκεκριμένες ταμπλέτες είναι ήδη εγκατεστημένο, οπότε δεν χρειάζεται. Βγαίνουμε από το Google Play. Βλέπουμε όταν θα γίνει η εγκατάσταση, εμφανίζεται το εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας που μπορούμε να το πατήσουμε και να θέσουμε σε ενεργοποίηση την εφαρμογή μας. Πατάμε στην γεωγραφία σήματα αρθρωτικού. Να αναφέρω ότι η εφαρμογή, όπως προανέφερε και η Κική, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το ηλεκτρονικό και στη τάξη, στη διαδικασία της διδακτικής εκμάθησης και μετά ο μαθητής μπορεί να τη χρησιμοποιήσει μόνος του στο σπίτι. Το μενού είναι πάρα πολύ απλό, έχει κάποια κουμπιά, θα δούμε μονάχα συγκεκριμένα σήμερα. Το πιο απλό, πάμε να δούμε πρώτα το κουμπί πληροφορίες, όπου μας δίνει πληροφορίες για το πώς μπορούμε να χειριστούμε την εφαρμογή. Τρόπος λειτουργίας, θα το δούμε κιόλας σε παράδειγμα. Επιστρέφουμε πίσω, πατάμε το κουμπάκι πίσω. Πηγαίνουμε συνέχεια στο σελίδες IR. Εδώ πέρα, σε αυτή τη σελίδα, μας δείχνει ποιες σελίδες στο βιβλίο περιέχουν ψηφιακά αντικείμενα, ψηφιακό υλικό. Βλέπουμε, ας πούμε, λέει στη σελίδα 11, στην εικόνα γη, εμφανίζεται ένα περιστρεφόμενο μοντέλο της γης. Από κάτω στη σελίδα 13, στην εικόνα αυτή, εμφανίζεται το γεωδιώδη σχήμα της γης. Πάμε να δούμε τώρα αυτά πώς εμφανίζονται. Επιστρέφουμε πίσω στο μενού και πατάμε το κουμπί κάμερα IR για να ενεργοποιήσουμε την κάμερα στο tablet ή στο κινητό μας τηλέφωνο, στην έξυπνη συσκευή. Τα παιδιά σπάνε στη σελίδα την 11 που εμφανίζεται η γη. Εστιάζουμε στη γη και εμφανίζεται μία τρισδιάστατη υδρόγειο σφαίρα που μπορούμε να τη δούμε να κινείται ομαλά. Και εκτός από αυτό υπάρχουν και σύννεφα που κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση. Μπορούν πολύ απλά τα παιδιά να κάνουν zoom. Αν σπρώξουμε το κινητό, πάνε πιο κοντά στην εικόνα, μεγαλώνει η εικόνα του τρισδιάστατου αντικειμένου. Και επίσης μπορούμε, αν θέλουμε, να περιστρέψουμε το βιβλίο και αντίστοιχα περιστρέφεται και το ψηφιακό αντικείμενο που εμφανίζεται μπροστά. Πάμε τώρα να δούμε μία άλλη εικόνα. Πάμε στη σελίδα πίσω 13. Εστιάζουμε στην εικόνα πάνω όπου θα εμφανιστεί το γεώδης σχήμα της γης. Εμφανίστηκε, πολύ ωραία. Και ας πούμε τα παιδιά μπορούν να καταλάβουν ότι το σχήμα της γης δεν είναι τελείως σφαιρικό, είναι λιγάκι, μπορούμε να το πούμε, ανώμαλο, έχει διαφορετικά σημεία, πιο υψωμένα, πιο πατημένα. Και μπορούμε πιο κάτω να δούμε στην άλλη εικόνα την περιστροφή της γης γύρω από τον ήλιο. Αυτή η εικόνα είναι ακριβώς την οποία σας παρουσίασα, όπου ζωντανεύει η εικόνα στο βιβλίο του σχολικού εγχειρίδιου. Γυρίζει η γη γύρω-γύρω και περιστρέφεται από τον ήλιο. Πηγαίνουμε τώρα στη σελίδα 16 και βλέπουμε εκεί πέρα οι μαθητές έχουν διδαχτεί για τις γεωγραφικές συντεταγμένες πώς μπορούμε να γνωρίζουμε την τοποθεσία μας πάνω στο πλανήτη και υπάρχει ένα βίντεο που μπορούν να δούνε και να θυμηθούν αυτά τα οποία υπόθηκαν στο μάθημα. Τελειώνοντας, μπορούμε να πάμε στην σελίδα 26, όπου εμφανίζεται όλο το ηλιακό σύστημα να γυρίζει γύρω από τον ήλιο με όλους τους πλανήτες και οι μαθητές καταλαβαίνουν πώς περιστρέφονται η ταχύτητα του κάθε πλανήτη γύρω από τον ήλιο, η περιφορά του και ο αγαπημένος πλανήτης όλων των μαθητών βρίσκεται σε σελίδα 27 και πρόκειται για τον χρόνο.
όταν εστιάσουμε εμφανίζεται ο χρόνος και αν τα παιδιά πάνε πιο κοντά και κάνουν zoom στο δακτύλιο μπροστά, θα δούνε τους δακτύλιους του χρόνου που έχουν ακόμα κομμάτια από την περιφορά από το πλανήτη προς περιστρέφει. Μπορούμε να κάνουμε μία πάσα.